Είμαι ο Αναστάσου Παπαλαζάρου, διαιτολόγος-διατροφολόγος, επιστημονικός διευθυντής των διαιτολογικών γραφείων Nutrimed και το σημερινό webinar είναι μια πρωτοβουλία του Συστήματος Υγείας της Inter-American Be Well που έχει σαν στόχο την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας. Φυσικά, ακρογωνιαίος λίθος αυτών είναι σωστή διατροφή. Για αυτήν θα μιλήσουμε και σήμερα. Στόχος μας είναι να είστε πάντα καλά. Το θέμα τη σημερινή μου ομιλία έχει να κάνει με τα συχνά λάθη που κάνουμε στη δίαιτά μας όταν πρόκειται να χάσουμε βάρος, όταν είμαστε δηλαδή σε μία δίαιτα, σε ένα πρόγραμμα απώλειας κιλών. Και πριν περάσουμε στην ουσία της ομιλίας, ας δούμε κάποια απλά επιδημιολογικά στοιχεία, κάποια νούμερα που θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε περισσότερο το θέμα του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας. Όπως βλέπετε από την διαφάνεια, περίπου ένας στους δύο συνανθρώπους μας θεωρείται υπέρβαρος, δηλαδή έχει δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο του 25, ενώ περίπου ένας στους πέντε θεωρείται παχύσαρκος, δηλαδή έχει δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο του 30. Τα νούμερα αυτά είναι ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που κάνει την επιστημονική κοινότητα, μας κάνει να ισχυριζόμαστε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει πάρει πλέον επιδημικές διαστάσεις στις μέρες μας. Το πιο ανησυχητικό όμως όλο είναι αυτό ακριβώς, αυτή η διαφάνεια που δείχνει ότι η τάση της παχυσαρκίας πλέον είναι όλο ένα και αυξανόμενη. Και βλέπετε ότι μιλάμε για χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Αμερική, η Αυστραλία, προηγμένες χώρες, όπου ο δυτικός τρόπος ζωής έχει μπει για τα καλά στη ζωή αυτών των ανθρώπων και στη ζωή μας γενικότερα, όπου οι τάσεις για τα επόμενα χρόνια συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα αυξητικές. Αν λοιπόν δεν κάνουμε κάτι ως κοινωνία προκειμένου να αλλάξουμε αυτούς τους ρυθμούς, μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο θα επηρεάσει άμεσα τις ζωές μας. Και βέβαια, κάτι το οποίο πολλοί από εμάς θεωρούν εσφαλμένα ότι ο δείκτης μάζας σώματος σχετίζεται με την παχυσαρκία και αυτό είναι που πρέπει να προσέχουμε, στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Όπως βλέπετε, ο δείκτης μάζας σώματος δεν μας λέει πάντα την αλήθεια. Μπορεί δηλαδή κάποιο άτομο να είναι ιδιαίτερα αθλούμενο, να έχει ιδιαίτερα αυξημένη μυϊκή μάζα, να ζυγίζει πολλά κιλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο αυτό κινδυνεύει, έχει προβλήματα υγείας. Το ίδιο έχει να κάνει και με άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όπου έχουν μικρότερο ποσοστό μυϊκής μάζας στο σώμα τους. Με άλλα λόγια, το ποσοστό, το βάρος αυτό καθ' αυτό από μόνο του δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Χρειάζεται ένα ακόμα στοιχείο που λέγεται ποσοστό λίπους στο σώμα μας και κάτι άλλο που βλέπετε στη διαφάνεια που έχει να κάνει με τον λόγο, με τον δείκτη περιφέρειας μέσης προς γλουτών. Είναι ένας δείκτης ο οποίος αποτελεί ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του διαιτολόγου προκειμένου να προσδιορίσει τον βαθμό και τον τύπο της παχυσαρκίας, όπου μας βοηθά να βγάλουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά την επίδραση του υπερβάλλοντος βάρος στην υγεία μας. Με απλά λόγια, μια γυναίκα η οποία έχει την τάση να συσσωρεύει κιλά στην περιοχή των μυρών και των γλουτών έχει χαμηλό δείκτη περιφέρειας μέσης προς γλουτών, που σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα δεν κινδυνεύει από προβλήματα υγείας. Σε αντίθεση με έναν άντρα, ο οποίος έχει υψηλό δείκτη, έχει την τάση να συσσωρεύει λίπος στην περιοχή της κοιλιάς, αυτό το λίπος σχετίζεται άμεσα με την υγεία μας. Βέβαια, ανοίγουμε μια παρένθεση, το λίπος στις γυναίκες έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζει την υγεία μας, έχει το μειονέκτημα ότι χάνεται λίγο πιο δύσκολα από το λίπος της κοιλιακής χώρας που κυρίως χαρακτηρίζει εμάς τους άντρες, παχυσαρκία τύπου αχλάδι και παχυσαρκία τύπου μήλο, όπως πολύ συχνά ακούμε στην καθημερινότητά μας. Και σε αυτή λοιπόν τη χιουμοριστική διαφάνεια βλέπετε αποτυπώνεται με έναν έτσι ιδιαίτερο τρόπο, θα λέγαμε, η επίδραση που μπορεί να έχει το φαινόμενο της παχυσαρκίας στις μέρες μας και κάνει πολλούς από εμάς να ακολουθούμε κάποιες δίαιτες απώλειας βάρους. Βλέπετε λοιπόν ότι μολονότι μας πήρε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια προκειμένου να περάσουμε από το ένα ανθρώπινο είδος εξέλιξης στο άλλο, από τις πρώτες ανθρωπίδες των Homo neanderthalensis, Homo sapiens sapiens και ούτω καθεξής, φαίνεται ότι μας παίρνει μόλις λιγότερο από έναν αιώνα, 50 χρόνια και κάτι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ανθρώπινο είδος, ο άνθρωπος ο λιπόσαρκος όπως λέγεται σήμερα, και βέβαια αυτό σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις κακές διατροφικές συνήθειες, με τον κακό τρόπο ζωής γενικότερα που ακολουθούμε στην καθημερινότητά μας. Και φυσικά, προκειμένου να χάσουμε βάρος, ακολουθούμε τι άλλο, δίαιτα. Βλέπετε λοιπόν τις πάρα πολλές δίαιτες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, η δίαιτα της λαχανόσουπας, η δίαιτα ανάλογα με την ομάδα αίματος, δίαιτες με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος, δίαιτες όμως που στην πραγματικότητα, αν το συγκρίνουμε αυτό με την προηγούμενη διαφάνεια που δείχνει την τεράστια αύξηση της παχυσαρκίας στις μέρες μας,
φαίνεται πως δίαιτες τελικά δεν λειτουργούν. Και μάλιστα βλέπουμε αναλυτικά και κάποιες δίαιτες με την περιγραφή τους, βλέπετε κάποιες ακραίες καταστάσεις που μπορεί να ισχύουν με τη δίαιτα της λαχανόσουπας Φερρυππίνη, δίαιτα Άτκινς ή και άλλες δίαιτες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και στην πραγματικότητα αυτό λοιπόν που φαίνεται είναι αυτό που δείχνει η διαφάνεια αυτή, ότι δηλαδή όποιο πρόγραμμα και αν ακολουθήσουμε για να χάσουμε κιλά, όποια μορφή μείωσης θερμίδων και αύξησης φυσικής δραστηριότητας ακολουθήσουμε, στο τέλος της μέρας, στο τέλος του διαστήματος, βλέπετε ότι λίγο πολύ επανερχόμαστε στο πρώτερο βάρος μας. Με άλλα λόγια, η απλή σύσταση ή η σύσταση που κάνουμε σήμερα για να χάσετε βάρος, φάτε λιγότερο και κινηθείτε περισσότερο, είναι μάλλον άσκοπη, δεν φαίνεται να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και αυτό γιατί αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε απέναντι στο φαγητό, ακόμα και αν καταφέρουμε βραχυπρόθεσμα να χάσουμε βάρος, αν δεν αλλάξουμε όλα αυτά, τον τρόπο ζωής μας γενικότερα, ακόμα και αν χάσουμε βάρος, θα το ξαναπάρουμε πάρα πολύ σύντομα πίσω. Φυσικά το αδυνάτισμα είναι πάρα πολύ ακριβώς πόρ. Θα ήθελα να μην μείνω σε αυτές τις εισαγωγικές διαφάνειες, αλλά την έχω προσθέσει για να σας δείξω ότι τελικά τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια δολαρίων που ξοδεύονται για τη βιομηχανία αδυνατίσματος, βλέπετε ότι όλο ένα και αυξάνονται, και φυσικά κομμάτι αυτής της διαδικασίας είμαστε και εμείς, καθώς πληρώνουμε για να ακολουθήσουμε είτε μια δίαιτα είτε ένα χάπι αδυνατίσματος, κάποιο άλλο μοντέλο διατροφής που θέλουμε να κάνουμε. Για να απαντήσουμε λοιπόν στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε για να χάσουμε βάρος και ποια λάθη κάνουμε στην καθημερινότητά μας που μας οδηγούν στην υπερφαγία και συνεπώς στο να πάρουμε κιλά, θα απαντήσουμε πρώτα σε ένα άλλο ερώτημα. Γιατί τρώμε? Τι είναι αυτό που μας οδηγεί ώστε να φάμε περισσότερο φαγητό? Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μη υγιεινά τρόφιμα είναι φτηνότερα. Βλέπετε λοιπόν στη διαφάνεια, στο διάγραμμα που περιγράφει τις θερμίδες που παίρνουμε με το κόστος του φαγητού, ότι μη υγιεινά φαγητά, όπως είναι για παράδειγμα τροφές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως είναι τα πατατάκια, τα γαριδάκια, τα γλυκά, συγκριτικά με υγιεινές τροφές όπως είναι φρούτα, λαχανικά, ψάρι, μας προσφέρουν πολύ περισσότερες θερμίδες σε πολύ πιο χαμηλό κόστος. Άρα λοιπόν, όταν κάτι είναι πολύ πιο φθηνό, μας κάνει να θέλουμε να το αγοράσουμε ή η πρόσβασή μας σε αυτό είναι πολύ πιο εύκολη. Άρα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα και τάση να φάμε στο fast food που είναι φτηνό φαγητό παρά να φάμε το υγιεινό μας ψάρι σε ένα πολύ ωραίο και ακριβό εστιατόριο. Τρώμε παράλληλα γιατί υπάρχει απίστευτο marketing. Βλέπετε τα εκατομμύρια που ξοδεύονται για fast food και άλλα τρόφιμα σε αντίθεση με τα χρήματα που δίνονται στην επικοινωνία μηνυμάτων που έχουν να κάνουν με φρούτα, λαχανικά και άλλες υγιεινές επιλογές. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια πόσο μικρό ήταν το μέγεθος του μπέργκερ και των πατατών τηγανιτών όταν πρωτοεισήχθηκαν στα μέσα του προηγούμενου αιώνα στη ζωή μας και τι μέγεθος έχουν πάρει στις μέρες μας ή έχουν σχεδόν υπερτριπλασιαστεί. Επίσης, κακά τα ψέματα, τα μη υγιεινά φαγητά είναι πολύ πιο νόστιμα. Αν σας έλεγα να διαλέξετε μεταξύ του μήλου και της πίτσας, τι θα διαλέγατε? Μην μου πείτε φυσικά το μήλο. Όλοι θα διαλέγαμε την πίτσα, γιατί αυτό το τρόφιμο είναι πιο νόστιμο. Οτιδήποτε έχει να κάνει, έχει το συνδυασμό λίπους και αλατιού, είναι από τη φύση μας, έχουμε την τάση να το θεωρούμε πιο νόστιμο. Άρα λοιπόν, τα μη υγιεινά τρόφιμα είναι και πιο νόστιμα. Επίσης, είναι πολύ πιο διαθέσιμα. Βλέπετε λοιπόν, ανά 2.000 κατοίκους έβρισκες ένα σούπερ μάρκετ την δεκαετία του 80, ανά 1.000 κατοίκους βρίσκεις ένα σούπερ μάρκετ στις μέρες μας. Πλέον, επίσης, βλέπουμε τα πολλά μηχανήματα που βγάζουν γαριδάκια, πατατάκια σε διάφορα μεγάλα καταστήματα, σε μεγάλα κέντρα. Η πρόσβαση λοιπόν στο μη υγιεινό φαγητό πλέον είναι πολύ πιο εύκολη. Τρώμε επίσης γιατί υπάρχει απίστευτο marketing, απίστευτη διαφήμιση σχετικά με αυτά τα προϊόντα, σχετικά με την βιομηχανία των τροφίμων. Τρώμε λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας όταν ακολουθούμε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους. Μία από τις πιο συχνές συστάσεις μάλλον, ξεκινώ από αυτό, μόνο ότι δεν είναι το πιο σημαντικό από αυτά που θα σας περιγράψω, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα συχνό λάθος που ακόμα και εμείς οι διαιτολόγοι κάνουμε όταν μιλάμε με
άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος. Προκειμένου λοιπόν να πείσουμε κάποιον να χάσει βάρος, μπαίνουμε σε μια διαδικασία τρομοκρατίας σε εισαγωγικά. Δηλαδή, εάν δεν χάσεις βάρος, κινδυνεύεις να πάθεις χοληστερίνη, να πάθεις έμφραγμα, να πεθάνεις. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η τρομολαγνική σύσταση δεν επιδρά στους ανθρώπους. Κοιτάξτε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κόκκινη καμπύλη είναι η επίδραση μιας έτσι επιθετικής προσέγγισης στα άτομα ανάλογα με την ηλικία τους και η πράσινη καμπύλη είναι μια πιο ήπια, μια πιο ευγενική θα έλεγα προσέγγιση σε κάποιον που θέλει να χάσει βάρος. Βλέπετε λοιπόν ότι στην κόκκινη καμπύλη αν πεις σε κάποιον μικρής ηλικίας 20-25 χρονών ότι πρόσεξε τη διατροφή σου γιατί θα πάθεις έμφραγμα και θα πεθάνεις, έχει ελάχιστη επίδραση. Αν πεις σε κάποιον υπερήλικα 60-70 χρονών πρόσεξε τη διατροφή σου γιατί κινδυνεύεις να σου συμβεί κάτι κακό, επίσης έχει ελάχιστη επίδραση. Μόνο αν η ηλικία που απευθυνόμαστε είναι περίπου 40-50, μόνο τότε φαίνεται ότι μια τέτοιου είδους σύσταση μπορεί να έχει κάποια θετική επίδραση. Αντίθετα, βλέπετε ότι όταν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να περάσουμε το μήνυμά μας με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή αν χάσεις τα κιλά σου θα μπορείς να κινείσαι καλύτερα, θα μπορείς να χαρείς την οικογένειά σου περισσότερο, θα μπορείς να νιώθεις καλύτερα. Μια τέτοια θετική προσέγγιση φαίνεται πως έχει καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά το πώς επικοινωνούμε τα μηνύματά μας. Ένα άλλο πολύ συχνό λάθος που κάνουμε και το κάνουμε και εμείς οι διαιτολόγοι και έχω επιλέξει να μεταξύ των πρώτων αυτών που σας αναφέρω είναι αυτό που ακούμε οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι πολύ εύκολοι. Δηλαδή για να χάσεις κιλά, κοίταξε, δεν χρειάζεται να χάσεις 5-4-5 κιλά το μήνα, προχώρα χάνοντας 1 κιλό το μήνα. Αυτό λοιπόν έχει αποδειχθεί ότι δεν μας οδηγεί μακροπρόθεσμα σε καλά αποτελέσματα, καθώς πολύ γρήγορα βαριόμαστε. Άρα λοιπόν, όσον αφορά τη στοχοθεσία, ισχύει ότι οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, όμως οι στόχοι μας, όπως βλέπετε και από αυτό το διάγραμμα, θα πρέπει να έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Δηλαδή, όταν ο στόχος μας είναι πάρα πολύ εύκολος, όπως βλέπετε, έχουμε μειωμένη πιθανότητα να τον ακολουθήσουμε. Όταν ο στόχος μας είναι πάρα πολύ δύσκολος, επίσης έχουμε μειωμένη δυνατότητα, ικανότητα να τον ακολουθήσουμε. Αντίθετα, όταν ο στόχος μας είναι σε αυτό το εύρος που βλέπετε, τότε οι πιθανότητες μας να τον ακολουθήσουμε είναι πολύ μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, εάν πούμε σε κάποιον, ξεκίνα τη διαιτά σου και πάμε να χάσουμε 10 κιλά σε ένα μήνα. Ο στόχος αυτός είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι πάρα πολύ δύσκολος, είναι πολύ πιθανό το άτομο να μην μπει καν στη διαδικασία να το κάνει. Εάν ομοίως του πούμε πάμε να κάνουμε δίαιτα και θα χάνουμε με την ησυχία μας 1 κιλό το μήνα, ομοίως το άτομο μπορεί να δείξει μειωμένη ικανότητα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Μειωμένη ικανότητα να μπει στη διαδικασία. Αντίθετα, αν δουλέψουμε ένα στόχο ο οποίος να έχει μέτρια έως ελαφρά υψηλή προσδοκία, δηλαδή πάμε να κάνουμε τη δίαιτά μας για να χάσουμε 4-6 κιλά το μήνα, είναι ένας στόχος που έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά και ένας στόχος ο οποίος πραγματικά επιτεύξιμος. Ανοίγω μια παράθεση για να σας πω ότι πλέον η σύγχρονη προσέγγιση του αδυνατίσματος βάζει στην παράμετρο, στην εξίσωση και μια άλλη παράμετρο, την παράμετρο της κινητοποίησης. Δηλαδή, όσο πιο κινητοποιημένο και έτοιμο είναι το άτομο, τόσο περισσότερο μπορείς να αυξήσεις τον βαθμό δυσκολίας. Αν έρθει για παράδειγμα κάποιος, είναι πολύ συχνό φαινόμενο, παντρεύομαι σε 2 μήνες, θέλω να χάσω γρήγορα κιλά, αυτό σημαίνει ότι έρχεται υψηλά κινητοποιημένα, είναι ψηλά κινητοποιημένο άτομο, άρα μπορούμε να του θέσουμε υψηλούς και αυστηρούς στόχους. Κάτι που ακούμε πάρα πολύ συχνά επίσης, το συχνό ζύγισμα μας αγχώνει, μη ζυγίζεστε συχνά. Ήταν μια σύσταση που ειδικά μέχρι τις προηγούμενες δεκαετίες κέντριζε το ενδιαφέρον και ήταν μια επικρατούσα θα λέγαμε άποψη. Παρόλα αυτά, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ήρθαν στο φως της επιφάνειας μελέτες που έδειξαν ότι όσο πιο συχνά ζυγιζόμαστε, με άλλα λόγια όσο πιο συχνά αυτοελεγχόμαστε, φαίνεται ότι τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε όσον αφορά την απώλεια βάρους, αλλά και κυρίως τη διατήρηση τους.
Βλέπετε λοιπόν ότι η επίσημα στοιχεία το 2006 από το Εθνικό Σύστημα Καταγραφής που υπάρχει στην Αμερική, δηλαδή είναι ένα σύστημα όπου συγκέντρωσαν τα άτομα που είχαν μια πετυχημένη απώλεια και διατήρηση βάρους. Κατάφεραν να διατηρήσουν συγκεκριμένα πάνω από 13,5 κιλά απώλειας για πάνω από ένα χρόνο. Είναι άτομα που έχουν κάποιες κοινές συμπεριφορές και αυτές μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ ως επιστημονική κοινότητα, γιατί πλέον σε αυτές στηριζόμαστε προκειμένου να κάνουμε τις συστάσεις μας. Βρέθηκε λοιπόν πως τα άτομα που ζυγίζονταν όσο ολοένα και πιο συχνά, όσο πιο συχνά με λίγα λόγια ζυγίζονταν, τόσο καλύτερα αποτελέσματα είχαν όσον αφορά τον έλεγχο του βάρους τους. Άρα λοιπόν το ζύγισμα αποτελεί σημαντική παράμετρο εάν θέλουμε να χάσουμε κιλά. Επίσης κάποιες μελέτες, εδώ συγκεκριμένα μία μετααναλύση από 17 μελέτες για 25 χρόνια, η μετααναλύση είναι η έρευνα των ερευνών. Δηλαδή παίρνουμε κάποιες μελέτες που έχουν γίνει στο πεδίο που μας ενδιαφέρει και τις μεταναλύνουμε, τις βάζουμε δηλαδή σε μια κοινή δεξαμενή και προσπαθούμε να βρούμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Άρα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την ερμηνεία της παραμέτρου που εξετάζουμε. Βρέθηκε λοιπόν ότι η συστηματική καταγραφή του βάρους σχετίζεται άμεσα με τον καλύτερο έλεγχο βάρους. Και ας πάμε να δούμε ένα συχνό λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς στην καθημερινότητά μας. Έχουμε διάλειμμα από τη δουλειά μας, έχουμε μια πολύ ωραία τάση και μια πολύ ωραία διάθεση να παρακολουθήσουμε και να προσέξουμε τη διατροφή μας, άρα πάμε να φάμε μια σαλάτα. Είναι όμως η σαλάτα πάντα κάτι υγιεινό και να τρώμε λιγότερες θερμίδες? Προσέξτε λίγο αυτή τη διαφάνεια. Πάμε λοιπόν σε ένα εστιατόριο και βλέπουμε μια σαλάτα η οποία έχει κοινόα, καρύδια, cranberries. Η πρωταρχική σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας είναι ότι από τη στιγμή που έχει αυτά τα συστατικά σημαίνει ότι κάτι πολύ υγιεινό. Αν τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι παράλληλα με αυτά, η σαλάτα αυτή μπορεί να περιέχει μπέικον, γραβιέρα, τυρί υψηλών λιπαρών, μαγιονέζα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, εάν την αναλύσουμε θερμιδικά, η σαλάτα αυτή μπορεί να μας αποδίδει 800 θερμίδες, περισσότερες από ό,τι αν απολαμβάναμε την αγαπημένη μας μακαρονάδα, που όπως βλέπετε έχει μόλις 600 θερμίδες. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη στερεότυπη, όπως αποκαλείται, σκέψη για ένα φαγητό, ότι δηλαδή από τη στιγμή που πρόκειται για σαλάτα, αυτομάτως πρόκειται για ένα τρόφιμο το οποίο είναι πολύ υγιεινό και έχει λίγες θερμίδες. Δεν συμβαίνει όμως έτσι, γιατί πολύ συχνά η σαλάτα χρησιμοποιείται ως όχημα από διάφορα εστιατόρια, προκειμένου να γίνει νόστιμη, άρα ελκυστική, και για να συμβεί αυτό, πολύ συχνά προσθέτουμε κοντά στα υγιεινά superfoods, το βάζω σε εισαγωγικά τον όρο, βάζουμε και άλλα τρόφιμα που προσθέτουν νοστιμιά, όπως είναι η μαγιονέζα, σάλτσες, μπέικον και ούτω καθεξής. Προσοχή λοιπόν, πρέπει να κοιτάμε πολύ αναλυτικά τα συστατικά που υπάρχουν στη σαλάτα που παραγγέλνουμε. Και βέβαια, πάνω ακριβώς στο ίδιο θέμα της παγίδας της σαλάτας, βλέπετε τι θερμίδες μας δίνει μια σαλάτα τύπου Caesar, τι θερμίδες μας δίνει μια σαλάτα ελληνικού τύπου. Ακόμα και η σαλάτα, η χωριάτικη, η αγαπημένη μας χωριάτικη σαλάτα, είναι αυτό που λέμε εμείς διαιτολόγοι, έχει πολλές πλην τίμιες θερμίδες. Μη γελιόμαστε, η χωριάτικη σαλάτα έχει θερμίδες, περίπου 700 με έναν μετριοπαθή υπολογισμό, δηλαδή βάζοντας περίπου 40 με 50 γραμμάρια φέτα και όχι 100 που πολύ συχνά βλέπουμε. Βάζοντας μικρή ποσότητα ελαιολάδου και χωρίς να παίρνουμε το ψωμί μας να το βουτάμε μέσα στη σαλάτα, που επίσης πολύ συχνά κάνουμε. Με ένα μετριοπαθή λοιπόν υπολογισμό, η χωριάτικη σαλάτα είναι ένα κυρίως γεύμα. Αν τη συνοδέψουμε και με λίγο ψωμί, τότε μπορεί να ξεπεράσει και τις 900 θερμίδες. Όμως είναι πολύ θρεπτική, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο μας δίνει πολλές θερμίδες, είναι θερμιδογόνος, και άλλο είναι πολύ θρεπτική, μας δίνει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Οι σαλάτες γενικώς είναι ένα ωφέλιμο τρόφιμο, αρκεί να προσέχουμε τι συστατικά περιλαμβάνονται σε αυτά. Ένα άλλο συχνό λάθος που επίσης βλέπουμε εμείς οι διαιτολόγοι είναι αυτό που ονομάζουμε η παγίδα της συνταγής. Παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε το αγαπημένο μας παστίτσιο. Αναζητούμε λοιπόν στο διαδίκτυο τι θερμίδες μας δίνει αυτό το παστίτσιο και έτσι λοιπόν, βλέποντας τη συγκεκριμένη συνταγή με τα συγκεκριμένα θρεπτικά, με τα συγκεκριμένα συστατικά που περιλαμβάνει, μας δίνει περίπου 600 θερμίδες. Προσέξτε τώρα τι παραλλαγές μπορεί να συμβούν στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε λοιπόν αυτή τη συνταγή να της δώσουμε μια λίγο πιο παχυντική διάσταση, βάζοντας για παράδειγμα
τα μακαρόνια με βούτυρο, βάζοντας κρέμα γάλακτος τύπου μπεσαμέλ, βάζοντας περισσότερο τυρί, μπορεί αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή να τη σερβίρουμε είτε σε μια μεγάλη μερίδα, όπου να μας δώσει περίπου 800 θερμίδες, μπορούμε να την σερβίρουμε και σε μια μικρότερη μερίδα που θα μας δώσει περίπου 600 θερμίδες. Αν ακολουθήσουμε τον άλλον δρόμο, της πιο υγιεινής διάστασης κατά κάποιον τρόπο, βλέπουμε ότι μπορούμε να τη φτιάξουμε με μαύρα μακαρόνια, να βάλουμε κιμά γαλοπούλας, να βάλουμε ένα τυρί χαμηλών λιπαρών, γάλα επίσης χαμηλών λιπαρών, όπου η συγκεκριμένη συνταγή αντί για 600 να μας δώσει 400 θερμίδες. Και μάλιστα, αν τη σερβίρουμε όχι σε μεγάλη μερίδα που δίνει 500 θερμίδες, αλλά σε μικρή μερίδα που δίνει 300 θερμίδες, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η ερμηνεία της συνταγής παστίτσιο, όπου μας δίνει 600 θερμίδες, μπορεί να μας δώσει στην πράξη από 300 ως 800 θερμίδες. Αυτό λοιπόν το εύρος, ειδικά όταν ακολουθούμε τη διάσταση των πολλών θερμίδων, είναι ένα μικρό λάθος, μια μικρή παγίδα που αν δεν την προσέξουμε, μπορεί να μας αυξήσει το βάρος μας χωρίς να το καταλάβουμε, ανεπαίσθητα. Και εδώ βλέπετε τις διαφορές της πολυθερμιδικής με την ολιγοθερμιδική διάσταση. Η παγίδα της ετικέτας. Είμαστε στο σούπερ μάρκετ, διασχίζουμε το διάδρομο με τα πατατάκια και το παιδί μας σταματάει και μας λέει «Έλα εδώ αγαπημένη μου γονιέ, δεν μου λες να τρώω ντομάτες και ελαιόλαδο, θα μου πάρεις αυτό το τρόφιμο» και μας δείχνει αυτό το συγκεκριμένο τρόφιμο. Ένα πατατάκι που στην εξωτερική του συσκευασία έχει μία κολοκύθα και κράμπερις. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα τρόφιμο το οποίο περνάει το μήνυμα ότι είναι ένα τρόφιμο που περιλαμβάνει υγιεινά συστατικά. Η διαφάνεια αυτή που επέλεξα είναι από ένα πατατάκι το οποίο δεν κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Το παράδειγμα με την ντομάτα, το ελαιόλαδο και τη ρίγανη είναι από ένα αντίστοιχο πατατάκι το οποίο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Σε κάθε όμως περίπτωση βλέπετε ότι το περίβλημα του συγκεκριμένου τροφίμου, η συσκευασία, δεν λέει πάντα την αλήθεια. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πατατάκι. Αν δούμε αναλυτικά, πώς θα μπορείτε να διαπιστώσετε στην ετικέτα, ότι μας δίνει περίπου 140 θερμίδες, το έχουμε κυκλώσει με το κόκκινο, 140 θερμίδες, ανεβείτε λίγο πιο πάνω το μάτι σας, τα 9 πατατάκια. Δηλαδή, αν καταφέρετε να φάτε μόλις 9 πατατάκια, θα πάρετε μόλις 140 θερμίδες. Βλέπετε λοιπόν μια διπλή παγίδα που υπάρχει στη συσκευασία. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό με το τι περιλαμβάνει μέσα. Μας λέει ψέματα ότι περιλαμβάνει κολοκύθα και κράμπερις. Όχι, αλλά προφανώς περιλαμβάνει ίχνη από αυτό. Το ότι περιλαμβάνει ίχνη του δίνει το δικαίωμα να πει και να επικοινωνήσει ότι αυτό έχει και αυτά τα θρεπτικά συστατικά τα υγιεινά. Και όσον αφορά τις θερμίδες, μας λένε ότι τα 9 πατατάκια, ποιος μπορεί να φάει μόνο 9 πατατάκια όταν ανοίξεις τη συγκεκριμένη συσκευασία? Κανείς, ας μην γελιόμαστε. Όλη η συσκευασία έχει πάνω από 1000 θερμίδες. Άρα λοιπόν κοιτάμε πολύ προσεκτικά τη συσκευασία και δεν παρασυρώμαστε από τα μηνύματα που επικοινωνούνται στο εξωτερικό περίβλημα. Και περάμε σε ένα επίσης συχνό λάθος που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν οι προσφορές. Λέμε λοιπόν ότι στα 2 πακέτα μπισκότ το τρίτο είναι δώρο. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία και στην παγίδα ότι αγοράζουμε και το τρίτο προϊόν χωρίς πραγματικά να το χρειαζόμαστε. Και έχει αποδειχθεί ότι όταν αυτό το βάλουμε στο σπίτι μας, είναι βέβαιο θα το φάμε. Σπάνια θα το πετάξουμε. Άρα λοιπόν φορτωνόμαστε με τζάμπα θερμίδες παρασυρώμενοι από τις παγίδες των προσφορών που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Η ουρά στα ταμεία. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά έχει αποδειχθεί ότι όσο ώρα περιμένουμε στα ταμεία, ειδικά όταν είμαστε με τα παιδιά μας, πολύ συχνά, χωρίς να το καταλάβουμε, απλώνουμε το χέρι μας και παίρνουμε ένα σοκολατάκι, παίρνουμε μια τσίχλα ή μια καραμέλα ή κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο και εύχριστο. Ανοίγω μια παρένθεση. Πολύ συχνά, προκειμένου να σταματήσουμε την γκρίνια του παιδιού μας που θα μας το ζητήσει, χωρίς πραγματικά να το χρειαζόμαστε, το βάζουμε στο καλάθι των αγορών μας. Είναι ένα πολύ συχνό λάθος που κάνουμε, γιατί φορτώνουμε με τζάμπα θερμίδες τον οργανισμό, το δικό μας και του παιδιού μας, με κάτι που πραγματικά δεν το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν μεγάλα καρότσια. Όσο μεγαλύτερο είναι το καρότσι του σούπερ μάρκετ, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση μας να θέλουμε να το γεμίσουμε. Επίσης, μια συχνή παγίδα που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, και υπάρχει οι μυρωδιές και η μουσική. Τα σούπερ μάρκετ
πλέον δημιουργούν ένα τόσο ευχάριστο περιβάλλον που μας οθούν στο να θέλουμε να αγοράσουμε, μας οθούν στο να θέλουμε να μείνουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εκεί μέσα, και από τη στιγμή που είμαστε και κινούμαστε στον χώρο του σούπερ μάρκετ, έχουμε αυξημένες πιθανότητες να θέλουμε και να αγοράζουμε τελικά πράγματα. Και σε αυτή λοιπόν την διαφάνεια βλέπουμε ξεκάθαρα ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του σούπερ μάρκετ σε μία χώρα, τόσο υψηλότερα είναι και τα ποσοστά παχυσαρκίας, που σχετίζεται κάπως με αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, το μεγάλο σούπερ μάρκετ σε προδιαθέτει να θέλεις να αγοράσεις και περισσότερα πράγματα. Συναισθηματικό φαγητό. Πόσο συχνά δεν μας έχει συμβεί να τελειώνουμε μια δύσκολη μέρα από τη δουλειά μας και να γυρνάμε το βράδυ σπίτι κουρασμένοι, στεναχωρημένοι, στρεσαρισμένοι και να βρίσκουμε διέξοδο μέσα σε ένα κουβαδάκι από παγωτό ή μέσα σε ένα σακουλάκι από πατατάκια ή στο αγαπημένο μας γλυκό, στο αγαπημένο μας τρόφιμο. Είναι πάρα πολύ συχνό. Εάν θέλουμε να βρούμε το μηχανισμό, θα τον αναζητήσουμε σε αυτήν εδώ την εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν φάμε κάτι ευχάριστο, αν φάμε ένα μπέργκερ για παράδειγμα, η ευχάριστη αυτή γεύση αποτυπώνεται στον εγκέφαλό μας ως κάτι θετικό, σε ένα θετικό μήνυμα. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς είμαστε αγχωμένοι ή στρεσαρισμένοι, όταν αναζητήσουμε κάτι θετικό, μια διέξοδο δηλαδή στη δύσκολη αυτή συναισθηματική κατάσταση, προσπαθούμε να βρούμε κάποιες διεξόδους χαράς και ευχαρίστησης. Η πιο εύκολη πρόσβαση στη χαρά και στην ευχαρίστηση είναι το φαγητό. Ανασύρεται λοιπόν από τον εγκέφαλό μας ένα μήνυμα, μια συσχέτιση που μας έχει περάσει αυτό το θετικό μήνυμα. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε να πνίξουμε τη στεναχώρια μας ή το στρες μας, το άγχος μας, τρώγοντας ένα παχυντικό, νόστιμο φαγητό. Ένα επίσης συχνό λάθος, το βλέπετε στο αριστερό κομμάτι της εικόνας, είναι αυτό που συμβαίνει όταν τρώμε νηστική κάτι, ένα λάθος που κάνουμε κυρίως προς τα παιδιά μας. Για παράδειγμα, είναι το παιδί μας στο σπίτι και έχουμε μαγειρέψει φακές. Και το παιδί μας δεν θέλει να φάει φακές. Εμείς επιμένουμε να τις φάει, το παιδί μας επιμένει να μην θέλει να τις φάει. Ώσπου κάποια στιγμή υπερτερεί το γονικό μας ένστικτο, ας το πω έτσι, όπου υποκύπτουμε λοιπόν στον πειρασμό και λέμε, προκειμένου να μείνει το παιδί μου νηστικό, να πεθάνει, να πάθει κάτι κακό, που πάει το μυαλό μας στη χειρότερη διάσταση των πραγμάτων, λέμε ας του κάνουμε τις αγαπημένες του πατάτες τηγανιτές με αυγά. Και έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία, στο τρυπάκι, στην παγίδα, να μαγειρέψουμε το αγαπημένο τρόφιμο του παιδιού. Το λάθος που κάνουμε εδώ είναι διπλό. Πρώτον, το παιδί μας με αυτόν τον τρόπο δεν θα μάθει ποτέ να τρώει όσπρια. Επιβραβεύουμε επίσης και το κλάμα και την κρίνια του. Αλλά το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι συνδέει στον εγκέφαλό του ένα παχυντικό μη θρεπτικό φαγητό, πατάτες τηγανιτές ή αυγά τηγανιτά ή πίτσα ή οτιδήποτε άλλο, με την ικανοποίηση του πρωτογενούς αισθήματος της πείνας. Δηλαδή το παιδί όχι μόνο τρώει κάτι νόστιμο, αλλά του φαίνεται ακόμα πιο νόστιμο γιατί εκείνη την ώρα πεινάει. Άρα αυτό το άτομο όταν μεγαλώσει, το παιδί μας το μεγαλώσει, θα αναζητά μέσα από τέτοιες διατροφικές διεξόδους να καλύψει όχι μόνο την πείνα του, αλλά και συναισθηματικά κενά. Αυτή είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές διαφάνειες στο χώρο της διατροφής. Βλέπουμε λοιπόν νεογέννητα μωρά όπου τους έδωσαν να δοκιμάσουν διάφορες γεύσεις. Στην πρώτη εικόνα είναι τα μωρά που δεν δοκίμασαν τίποτα, στη δεύτερη εικόνα νερό, στην τρίτη εικόνα γλυκό, ζάχαρη. Βλέπετε την ειδονή και την ευχαρίστηση των βρεφών που δοκίμασαν ζάχαρη. Στην τέταρτη πικρό, βλέπετε διακρίνεται την αηδία στα πρόσωπά τους και αντίστοιχα τοξινό. Η τάση λοιπόν, τι μας δείχνει αυτή η διαφάνεια, ότι η τάση που έχουμε να θέλουμε να καταναλώσουμε ζάχαρη, κάτι γλυκό, είναι γραμμένη στα γονίδια μας. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε ευχαρίστηση και χαρά, δεν την αναζητούμε στα καροτάκια, σε μπρόκολο, την αναζητούμε σε ένα γλυκό. Αυτό εξηγείται ως ένα βαθμό από αυτή την τάση που έχουμε. Και ας περάσουμε τώρα σε ένα επίσης πάρα πολύ συχνό λάθος που κάνουμε και έχει να κάνει με την αντίληψή μας όταν αγοράζουμε τυρόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα. Η λέξη τυρί, σπανάκι, χόρτα μας δημιουργεί αυτή τη στερεότυπη συσχέτιση με το ότι πρόκειται για κάτι υγιεινό. Στην πραγματικότητα λοιπόν, βλέπετε τις διαφορές, όταν αγοράζουμε μία πίτα τέτοιου τύπου απ' έξω, βλέπετε
τι θερμίδες προσλαμβάνουμε. Μία χαρακτηριστική, για παράδειγμα, τυρόπιτα απ' έξω μας δίνει 450 θερμίδες, ενώ αν την αγοράσουμε, αν τη φτιάξουμε, συγγνώμη, εμείς οι ίδιοι, έχει μόλις 300 θερμίδες. Η μεγάλη όμως διαφορά έχει να κάνει με τα θρεπτικά συστατικά. Και αυτό γιατί όταν αγοράζουμε μία πίτα απ' έξω, πρέπει να είναι πολύ νόστιμη σε χαμηλό ελκυστικό κόστος. Για να συμβεί λοιπόν αυτό, χρησιμοποιούνται αλάτι και λίπος. Έτσι λοιπόν είναι πολύ νόστιμη βάζοντας αλάτι, είναι πολύ νόστιμη επίσης βάζοντας λιπαρά, μάλιστα όχι καλής ποιότητας. Σε αντίθεση με το αν φτιάξουμε την δική μας τυρόπιτα με τα δικά μας αγνά υλικά στο σπίτι, όπου θα βάλουμε το ελαιόλαδο, το τυρί, τη φέτα που θέλουμε, υλικά δηλαδή που γνωρίζουμε την προέλευσή τους και σίγουρα έχουν υψηλότερη θρεπτική αξία από αυτά που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο. Βλέπετε λοιπόν τη σύγκριση, πολύ λιγότερο νάτριο, αλάτι δηλαδή, τα κορεσμένα λιπαρά είναι σχεδόν τριπλάσια στην αγοραστή τυρόπιτα, πολύ περισσότερα τρανς λιπαρά, ενώ στη μεν τυρόπιτα του εμπόριου χρησιμοποιείται κυρίως βούτυρο, ενώ εμείς στην πράξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο ή άλλα λιπαρά που έχουν σίγουρα υψηλότερη θρεπτική αξία. Άρα λοιπόν, όταν αγοράζουμε μία σπανακοτυρόπιτα ή χορτόπιτα απ' έξω, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό, δεν είναι της ίδιας θρεπτικής αξίας από ό,τι αν την παρασκευάζουμε μόνοι μας. Οι καφέδες. Μία επίσης πολύ συχνή παγίδα που πέφτουμε στην καθημερινότητά μας. Έχουμε την εντύπωση ότι ο καφές είναι ένα τρόφιμο το οποίο δεν περιέχει θερμίδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, καθώς βλέπετε ότι ένας καφές τύπου ελληνικός ή φίλτρου στιγμιαίος ή εσπρέσο έχει σχεδόν μηδενικές θερμίδες. Αντίθετα, ένας καφές τύπου καπουτσίνο, ο οποίος παρασκευάζεται με πλήρες γάλα, έχει 120 θερμίδες, λιγότερες θερμίδες όσο πέφτουν τα λιπαρά στο γάλα, ενώ αντίθετα ένας καφές τύπου φραπουτσίνο ή φρεντοτσίνο ή αντίστοιχα τέτοια επικοινωνιακά ονόματα, έχει τόσες θερμίδες όσο έχει ένα κομμάτι σοκολατόπιτα, ένα κομμάτι κέικι γλυκό. Έτσι λοιπόν, αυτό που μας προσφέρει θερμίδες στον καφέ είναι κυρίως η ζάχαρη, το σιρόπι, η σαντιγή που χρησιμοποιούμε. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για έναν καφέ, να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ο καφές δεν περιέχει θερμίδες. Αυτό που περιέχει θερμίδες και αυξάνει τη θερμιδική του σύσταση είναι τα πρόσθετα που βάζουμε εμείς σε αυτόν. Και ας περάσουμε σε ένα επίσης πολύ συχνό λάθος που έχει να κάνει με την παγίδα της τηλεόρασης, όπως το επιγράφω. Εάν κάθε φορά που καθόμαστε στην τηλεόραση τρώμε μία χούφτα ξηρούς καρπούς, τότε το βάρος μας αυξάνεται κατά 2 κιλά μέσα σε ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια δίαιτα, μόνο να αλλάξουμε αυτή τη συνήθειά μας. Αν δηλαδή την ώρα που βλέπουμε τηλεόραση δεν τσιμπολογάμε τους αγαπημένους μας ξηρούς καρπούς, τότε αυτό από μόνο του μπορεί να μας γλιτώσει από 10 με 12 κιλά μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Και αυτό έχει να κάνει μόνο με την αλλαγή μιας συνήθειας. Έχω πολλούς πελάτες μου που μου λένε «Μα γιατί δεν έχασα βάρος, λίγα σποράκια έφαγα». Αυτά λοιπόν τα σποράκια, οι ξηροί καρποί γενικά, να ξέρουμε ότι έχουν πολλές θερμίδες. Πρόκειται για ένα υγιεινό τρόφιμο, αλλά μας δίνει θερμίδες και πρέπει σίγουρα να το συμπεριλάβουμε όσον αφορά το διαιτολόγιο μας και τις θερμίδες που παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτά είναι μερικά από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό που ήθελα να περάσω ως μήνυμα είναι ότι τελικά για να καταφέρουμε να χάσουμε βάρος δεν αρκεί οπωσδήποτε να υποβάλουμε τους εαυτούς μας σε αυστηρές και στερητικές δίαιτες. Αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξουμε κάποια συχνά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτές οι μικρές αλλαγές, αν καταφέρουμε και τις κάνουμε πράξη, θα δούμε πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα μπορούμε να απαλλαγούμε από κάποια περιττά κιλά. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τη συμπεριφορά μας απέναντι στο φαγητό και ένα βήμα πίσω να αλλάξουμε τη σκέψη και το συναίσθημά μας απέναντι στο φαγητό. Πολυάριθμες μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι ο αποτελεσματικός τρόπος απώλειας βάρους, όχι μόνο βραχυχρόνια αλλά κυρίως μακροχρόνια, δηλαδή να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα κιλά που χάνουμε, είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, είναι να αλλάξουμε αυτές τις μικρές κακές διατροφικές μας συνήθειες, να τις ανταλλάξουμε κάποιες υγιεινότερες και αυτό να το κάνουμε εφόρου ζωής. Μην χάσετε το επόμενο webinar που έχει θέμα μύθους και αλήθειες σε θέματα διατροφής από τον εξαιρετικό συνάδελφο Πολ Φαρατζιά. Στο link που βλέπετε μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, καθώς επίσης και να μας πείτε τη γνώμη σας για τα webinars που παρακολουθείτε. Να θυμάστε ότι για μας η γνώμη σας μετράει,
καθώς επίσης είναι καλοδεχούμενες και οποιασδήποτε προτάσεις για οποιαδήποτε μελλοντικά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ.